με αυτισμό μπορεί να μιλήσει και να επικοινωνήσει, αυτόματα η αναπηρία του είναι μέτρια και όχι σοβαρή. Αυτός ο τρόπος που κρίνουν εάν μια αναπηρία είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή, είναι διάκριση προς την αναπηρία. Και δεν συμφωνούμε με το μη επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο που το κάνουν. Και τώρα το αίτημά σας προς ποιους στρέφεται, κύριε Πιτσάλη? Λοιπόν, στις 10 του μήνα, ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΚΙΣΟΑ, η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, οργανώνει διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και ζητούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας δει για να δει τα αιτήματα μας. Εμείς οι γονείς, και καλούμε και όλον τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει το κράτος να σταθεί δίπλα από τις οικογένειες παιδιών με αναπηρίες, να ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την τελευταία τους απόφαση και να πορευτούμε προς το Προεδρικό. Η ώρα 10 θα συναντηθούμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, διαμαρτυρώμενοι για αυτή την απόφαση, την τελευταία απόφαση που αφήνει εκτεθειμένες πάρα πολλές οικογένειες, και θα πορευτούμε προς το Προεδρικό να συναντήσουμε εκεί τις άλλες οργανώσεις για να κάνουμε τη διαμαρτυρία. Άρα, κυρία Πιτσάλη, ακολουθήστε με λίγο για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Αρχικά έπαιρναν επίδομα αναπηρίας αυτά τα παιδιά. Μετά αυτό καταργήθηκε και τους έδιναν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα? Όχι, όχι. Καταργήθηκε και έκριναν την αναπηρία τους, γιατί βάσει του σχεδίου του ελάχιστο εγγυημένο εισοδήματος δικαιούχοι είναι σοβαρή αναπηρία. Και η νοητική αναπηρία. Άρα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μόνο η σοβαρή αναπηρία. Αυτά τα παιδιά τα έκριναν ως μέτριας φύσεως αναπηρία και έτσι δεν παίρνουν τίποτα. Ούτε επίδομα αναπηρίας, ούτε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τίποτα. Και πόσο καιρό κρατάει αυτό? Έχει από τον καιρό που έγινε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Από το 2013. Μάλιστα. Και εμείς με επιστολές μας δίναμε ονόματα οικογενειών οι οποίοι έκαναν ένσταση και τους το έδιναν μετά. Δηλαδή, κρίναν ότι έβαζαν νοητική αναπηρία για να είναι δικαιούχοι. Υπήρχε ένα κενό εδώ στην νομοθεσία. Όπου και το αναγνωρίζαν ότι. Ωραία, μισό λεπτό. Και αυτό το κενό το έκλεισαν με αυτόν τον τρόπο. Ότι τέλος πάντων έβαζαν ότι είναι μια βαριά αναπηρία για να μπορούν να τους δίνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η νοητική αναπηρία. Για να ακούστε με λίγο, ακούστε με, για να μην μιλάμε την ίδια ώρα. Το έβαζαν αυτό για να μπορούν να τους δίνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μάλιστα. Και ήρθε τώρα το Υπουργείο Υγείας και λέει, επειδή δίνω κάποια χρήματα για τις θεραπείες αυτών των ανθρώπων, και τους έκοψαν ξανά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όχι. Πριν από αυτόν, η κυρία Εμιλιανίδου, επειδή κατάλαβε το κενό που υπήρχε για τη μέτρια αναπηρία, ότι αφήναν εκτεθειμένες τις οικογένειες, είχε εξαγγείλει ένα επίδομα για ανήλικα άτομα με ελαφριές αναπηρίες στα 224 ευρώ. Μάλιστα. Το οποίο της είχαμε υποδείξει ότι είναι πενιχρόν το ποσό. Δεν είναι αρκετό το ποσό. 224 ευρώ δεν καλύπτουν ούτε τα οδηπορικά οικογένειες για να παίρνουν τα παιδιά τους θεραπείες. Και έρχεται και αποσύρει και αυτόν το επίδομα τώρα, γιατί εξήγηλε το Υπουργείο Υγείας ότι θα βοηθήσει τα παιδιά έναν ποσό που αντιστοιχεί στις θεραπείες τους, το οποίο το Υπουργείο Υγείας είχε την υποχρέωση όλα αυτά τα χρόνια να παρέχει αυτές τις θεραπείες σε αυτά τα παιδιά. Να είστε καλά, κύριε Πιτσάλη, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Δίπλα σας είμαστε και εμείς.